Θέλω να είμαι στη ζωή του παιδιού μου. Γι' αυτό θα το βαφτίσω εγώ και όταν μεγαλώσει θα του πούμε την αλήθεια. Εσύ. Είμαι μέσα. Θέλω να είσαι ο όνομας του παιδιού. Και όπως λες, όταν μεγαλώσει και αρχίσει να καταλαβαίνει, να το πούμε όλοι μαζί την αλήθεια. Δεν θα κάνει κανένα στο κεφάλι του μέχρι τότε. Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Μαζί θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα τη ζητήσουν να κάνει. Μια εντολή ακόμα θα μου ζητήσουν. Έχουμε ακόμα ένα λουκέτο. Αργεί όμως, αργεί. Κοίταξε, στην κατάστασή σου πρέπει να αποφεύγεις τις συγκινήσεις, είπαμε. Πώς είναι καλύτερα να του πάρεις τηλέφωνο του Τζίμι, να τα πείτε από το τηλέφωνο καλύτερα. Θέλω να τον δω. Πρέπει να τον δω. Με καταλαβαίνετε. Σε καταλαβαίνω. Άντε, πήγαινε, γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι μια τακτική πελάτης, δεν τη γνωρίζετε, έχει ξαναρθεί εδώ. Ναι, έχει ξαναρθεί γιατί μένει εδώ κοντά. Κοντά είπατε. Ναι, γιατί ρωτάτε, εσείς ποιος είστε. Αστυνομικός. Έχω έναν μικρό πομπό. Θα τον βάλω στο αυτοκίνητο και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να τη χάσουμε ξανά. Θα την ακολουθούμε όπου κι αν πάει. Πρόσεχε, έτσι. Αυτό το μωρό θα γεννηθεί κοντά μας. Αν μείνει ακίνητη και δεν κόβει βόλτες, ίσως όλοι πούμε. Μεγάλο κορίτσι είναι, θα τα καταφέρει, μην ανησυχείτε. Να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ναι, ναι. Κάποια άλλη ώρα να τα πούμε αυτά όλα αυτά. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί η Σούγκαρ μένει στο σπίτι μας. Γιατί μας έχει ανάγκη. Αχα. Αγάπη μου, είναι παιδί του αδελφού μου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σου πω, Κιβέλη. Μπαμπά, πραγματικά σου έχω ξαναπεί. Δεν είμαι σε καμία διάθεση να ακούσω άλλες ιστορίες για την οικογένειά μας. Έχω να αντιμετωπίσω άλλα πράγματα τώρα. Δεν είσαι μόνη. Μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Μόνη μου είμαι, Ορέστη μου. Υποτίθεται για όλους ότι είμαστε χωρισμένοι. Και δεν θέλω να γίνει κανένα άλλο λάθος. Εντάξει. Οπότε, έχω καλύτερα να φύγω ή μάλλον να φύγουμε όλοι. Την είδαμε ότι είναι καλά. Ας την αφήσουμε να πιστέψουν οι απαγωγείς ό,τι πρέπει να πιστέψουν τέλος πάντων. Έχουμε μηνύματα. Πολλά, αλλά κανένα και το που είναι ιστάλο. Μήπως δεν ήμουν αρκετά σκληρός. Μια χαρά ήσουν. Πόσο πιο σκληρός να γίνεις δηλαδή, τι περισσότερο θα κάνεις. Θέλεις να δεις ως που θα πάω. Ναι, δείξε μας μέχρι που μπορεί να πας. Δεν είσαι στα καλά σου. Όχι. Βάλ το μέσα αυτό. Βάλ το μέσα γιατί άντε πια. Τώρα σας δείξω τι μπορώ να κάνω αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα ξαναβρεθούμε. Συγγνώμη, σου ζήτησα να χωρίσεις από τον Ορέστη, όχι από εμάς. Είμαστε έτοιμοι όποτε μας χρειαστείς. Λίγη υπομονή. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε πια στο τέλος αυτής της ιστορίας. Μακάρι. Ασχοληθείτε εσείς με τη Σούγκαρ και αφήστε με εμένα στην ησυχία μου. Εσύ είσαι η κόρη μου. Εσύ είσαι το παιδί μου. Πολύ. Που με κράτησε μακριά από την εγκυμοσύνη και τη γέννηση της εγγονής μας, αλλά εσύ παραμένεις η κόρη μου. Τη Σούγκαρ απλώς τη βοηθάω. Εντάξει, συγγνώμη. Καταλαβαίνω ότι είναι το υποκατάστατο της κόρης που σε αγνόησε. Αγάπη μου. Τα ξαναλέμε αυτά με τον καλό όταν ξαναβρεθούμε. Εντάξει. Πάω κι εγώ. Ό,τι χρειαστείς πάρε με. Και θα ξαναβρεθούμε. Ναι. Εύχομαι να ζήσω για να ξαναβρεθούμε. Έλα, μεγάλε, άσε το γλυκό για μετά. Κοίτα εδώ τι σου φτιάξα. Και κρασάκι από το κελάρι του Δελμούζου. Το είχα βάλει στη τσάντα μου για να το πιούμε στον κήπο, αλλά μας έδιωξε ο Λεωνίδας και μου ξέμεινε. Φρεμάκι
Αγάπη μου, πας καλά. Πήρες το κρασί από την κάβα του κύριου Δελμούζου. Γιατί λες να του λείψει. Ξέρεις πόσα χρόνια πρέπει να το έχει ξεχασμένο εκεί κάτω. 10. Ε! Πω, μαράκι μου, ξέρεις πόσο κάνει αυτό το κρασί. Πόσο κάνει ρε Βίκτορα, για πες. Κουκλάρα μου. Είναι μπορτό του 82. Κάνει τουλάχιστον 2.000. Μάλιστα. Και εγώ που νόμιζα ότι την γλιτώσαμε τη φλέκη. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Τι δηλαδή, θα μας μπαγλαρώσουν όλους για ένα μπουκάλι κρασάκι. Άσε που ανοίξει ο κύριος Δελμούζος. Τι περάσαμε, μόνος του μας το χάριζε το κρασί. Ε, μαριές. Άμα είναι να πάω φυλακή, προτιμώ να πάω μαζί σας. Και να έχω και τη γεύση του πορτό 82 στον ουρανίσκο μου έτσι να το γεύω. Απόψε θα το κάψουμε, παιδιά, έτσι. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τι έγινε. Τι, βρήκες κάτι. Όχι, κυβέρνη μου, τίποτε. Όχι. Εντάξει, εντάξει, μην απογοητεύεσαι, δεν πειράζει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ορίστης. Έφυγε. Δεν μου λες, γιατί δεν πας και εσύ μια βόλτα στους δικούς σου, να μην είσαι κλεισμένη εδώ μέσα. Αφού ήρθαν και με είδαν, τώρα γιατί να ξαναπάω. Θα ξεσκάσεις λίγο, ρε παιδί μου. Σου έχω γίνει βάρος, ε. Τι είναι αυτά που λες, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά... Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ας πάω να τους τα λιγάκι, ε. Ευκαιρία να γνωρίσω και τη Σούγκαρ. Μη στεναχωριέσαι. Να. Στο καλό. Πάμε. Πάτησε, ρε παιδί μου, και θα δεις ότι θα κάνει πάρτι η Στάλο. Πάρτι θα κάνει με την απουσία σου και με την περιουσία σου. Πάτησε το να δεις τι θα γίνει. Να σου πω, διαζύγιο πήρατε. Σιγά μην τη δώσω και διαζύγιο. Άρα ωραία θα περάσει η Στάλο και όλους τους γκόμενους που θα της κάτσουν. Με όσους γκόμενους της κάτσουν, λοιπόν. Να αφήσει τη γυναίκα μου ήσυχη. Έτσι και από δημήσεις αφού θα τα πατήσεις, θα την αφήσεις κι εσύ ήσυχη. Πάρη, τι έχεις. Τίποτα, καλά είναι. Δεν πιστεύω να μη σου άρεσε το φαγητό μου. Λοιπόν, μεγάλε, όλα μπορώ να τα ανοιχτώ. Και εγώ και ορκιστή μάλιστα ότι θα σε μανετζάρω ό,τι και να γίνει. Αλλά δεν σου άρεσε το φαγητό μου, θα πατήσω τον όρκο μου, ε. Βίκτορα, Βίκτορα. Καλά είναι, μια χαρά είναι το φαγητό σου. Σούπερ, είναι τέλειο. Πούλα, δεν έχω τίποτα. Πάρη. Ωχ, ψυχανάλυση μυρίζω. Παρακαλώ. Πάρη, άσε τις αμυνές σου, αφού όλοι το βλέπουμε ότι έπεσες λίγο. Πες μας λοιπόν τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει, απλώς είμαι κουρασμένος, αυτό είναι όλο. Είσαι κουρασμένος ή μετάνιωσες για τη συμφωνία που έκανες με τον Τζίμι. Τι λες ρε Μάρια. Λέω ότι εσύ μπορεί να ήθελες να ζητήσεις συγγνώμη του Τζίμι, αλλά ο Τζίμις δέχτηκε τη συγγνώμη σου υπό όρους. Ωραία, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα γιορτάζουμε, δεν γιορτάζουμε. Α, εμείς γιορτάζουμε. Για σένα δεν είμαι σίγουρος. Μήπως βιαστήκαμε να χαρούμε. Παιδιά, είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος. Αυτό δεν γιορτάζουμε. Αυτό και το ότι θα ξαναβρήκες με τον Τζίμι. Εκτός και αν αυτό αναγκάστηκες να το κάνεις. Εγώ ήθελα να το κάνω, δεν με αναγκάσε κανείς. Ναι, αλλά είσαι εντάξει με αυτό που συμφωνήσατε ή βρέθηκες σε αδιέξοδο και τώρα δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Μαρία, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή όταν θα είμαστε οι δυο μας. Όταν θα είστε οι δυο σας, γιατί όταν θα είστε οι δυο σας, εγώ δηλαδή τι κάνω εδώ. Πάρη μου, αν δεν είσαι καλά ή μετάνιωσες για τη συμφωνία σου με τον Τζίμι, θέλω κι εγώ να το ξέρω. Βγήκαν οι εξετάσεις, όλα είναι καλά, είσαι καλά. Ο κίνδυνος πέρασε. Δηλαδή, πότε μπορεί να φύγει. Και τώρα, άμα θέλετε, ή αύριο το πρωί. Θέλουμε, πώς δεν θέλουμε. Ωραία. Θα ετοιμάσω τα χαρτιά και θα περάσετε να τα πάρετε. Ευχαριστούμε. Ακούστε, Φλεράκο. Ναι, ρε, κουφός είμαι. Τι έγινε.
Δεν χαίρεσαι που θα φύγεις? Δεν ξέρω. Δεν νιώθω απόλυτα καλά. Αφού εξετάσεις έδειξαν ότι είσαι μια χαρά, ρε. Και δύο τρομάρες. Η πληγή μου είναι ακόμα ανοιχτή. Θες να δεις? Δεν θέλω να δω τίποτα. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό που συμφωνήσαμε. Το καλύτερο για όλους είναι να μην υπάρχει αυτό το μίσος μεταξύ μας. Ναι, αλλά μετά νιώσες με τη συμφωνία που κάνατε με τον Τζίμι για να μεγαλώσει εκείνος το παιδί. Κοίτα, το καλύτερο για το παιδί είναι να μεγαλώσει με δύο ανθρώπους που αγαπιούνται μεταξύ τους. Και που ο πατέρας του δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να σκοτώσει κανέναν. Έλα, ρε, πάρει τώρα το χοντρένεις. Δηλαδή γι' αυτό συμφώνησες να μεγαλώσει το παιδί σου, Τζίμις. Γιατί δεν θεωρείς εσύ τον εαυτό σου κατάλληλο πατέρα? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς. Άχρηστο. Ακατάλληλο. Άρη μου, τι είναι αυτά που λες? Άκουμε λίγο. Όλοι έχουμε κάνει στη ζωή μας κάποια πράγματα για τα οποία έχουμε μετανιώσει και δεν είμαστε και πολύ περήφανοι. Α, εγώ δεν έχω κάνει πράγματα που έχω μετανιώσει. Αλήθεια? Εντάξει, μπορεί να έκανα μερικά πράγματα που θα μπορούσα να μην τα κάνω. Σώπα τώρα. Άρη μου, σημασία δεν έχει να μην κάνουμε λάθη. Αλλά να τα αφήνουμε πίσω μας σοφότεροι, έτσι δεν είναι? Δεν νιώθω καθαρός. Ο Τζίμις μπορεί να με συγχώρεσε για αυτό που έκανα, εγώ όμως δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για κάτι τόσο τρομερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Χρειάζεται χρόνος να κάτσει όλο αυτό μέσα σου, να ηρεμήσεις. Γι' αυτό θέλω να είμαι μαζί σου. Γιατί είμαι ηρεμής. Και μαζί σου νομίζω πως δεν θα ξαναφτάσεις σε αυτό το σημείο. Όχι, δεν θα ξαναφτάσεις σε αυτό το σημείο να χάσεις τον έλεγχο, αλλά όχι επειδή θα είμαι μαζί σου εγώ. Αλλά. Γιατί δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, αγάπη μου. Τώρα που θα πάμε στο χωριό με τη Βέρα, θα κάτσω να σκεφτώ και θα προσπαθήσω να γίνω αυτός που ήμουν. Είσαι αυτός που ήσουν. Για μια στιγμή έχασες τον έλεγχο, αλλά ευτυχώς είχες Άγιο και σε προστάτευες. Παιδιά, το βρήκα! Το βρήκα! Βρήκα το λόγο που θα πιούμε το πορτό το 82. Το ακριβό. Λοιπόν, σηκώστε τα ποτήρια σας. Πίνουμε στο κακό που δεν έγινε και στα καλά που θα έρθουν. Μπράβο, ρε Βίκτορα. Στην υγειά μας. Άστο, ένα καρούμπαλο είναι. Ένα αιματοματάκι στο τριχωτό της κεφαλής. Άρα ξέρουν ότι βρήκες τη Ρένα. Πρέπει να μείνει εκεί κοντά που είδα το αμάξι της. Μου τη δίνει που δεν μπορώ να πάω να ψάξω. Γιατί να μην στείλουμε κάποιον άλλον? Γιατί έχουμε κάποιον που δεν εμπιστευόμαστε τόσο πολύ? Το Λεωνίδα. Που έχουμε αφήσει απ' έξω τόσο καιρό, κακώς κατά τη γνώμη. Άστο, ρε Βρέστη, ξέχασε το. Δεν είναι ώρα για αποκαλύψεις. Πάντως νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Τι εννοείς? Αφού είμαστε σίγουροι ότι ο Ρήγας κρύβεται πίσω από όλα αυτά, γιατί δεν ψάχνουμε το παρελθόν του? Το παρελθόν του είναι η Κυβέλη. Πριν από αυτό ούτε η ίδια ξέρει τίποτε. Γι' αυτό σου λέω. Μήπως είχε κάτι να κρύψει? Σαν τι? Μια συγγένεια, μια φιλία. Μια φιλία ξέρουμε ήδη. Τη Ρένα. Άλλο φάντασμα. Το ψάχνουμε και δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αυτό σου έλεγα, Ηλία. Κοίτα. Επιτέλους, αγάπη μου, στο σπίτι σου. Τα έλεγα εγώ, αλλά δεν με ακούει κανένας. Έλα και σε πεθύμισαν τα πάντα εδώ μέσα, αγάπη. Όχι τίποτα άλλο, γιατί προτιμούσες να μείνεις στο σελ. Κυρία Κίκα! Ανισούγκρα. Άσε, παπαγώ. Γιατί τρέχει έτσι ο μπαμπάς? Γιατί δεν πρέπει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ο γιατρός της επέβαλε ακίνηση. Και έτσι κάνει σούγκαρ, φωνάζει και ο μπαμπάς τρέχει από πίσω της. Έλα, αγάπη μου. Γιατί δεν ακούει και κάνει του κεφαλιού της. Τη ρώτησα και τι θέλει να τρώει. Ντρέπεται να μου πει και την έχω ταράξει στις σκοτόσουπες. Επιτέλους θα την γνωρίσεις κι εσύ. Ποιος την ακούει την Άννα τώρα που λείπαμε όλη μέρα? Έλα, βρε, Μαρία μου, πάλι τη δουλειά σκέφτεσαι. Κοίτα, είμαστε τώρα εδώ έτσι μόνοι μας και θα κοιμηθούμε και αγκαλίτσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα, έχουμε ξανακοιμηθεί. Απορώ πώς θα καταφέρνεις κάθε βράδυ να τρυπώνεις στο δωμάτιο όμως το αρχοντικό. Δεν είναι και το ίδιο. Εκεί έχουμε την Άννα που μας κατασκόπευε όλη μέρα. Ενώ εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Τίποτα, μωρέ, εντάξει.
Απλά εδώ δεν είναι το ίδιο, ρε παιδάκι μου. Βίκτορα, τώρα που ο Πάρης με τη Βέρα θα φύγουν από το σπίτι, τι λες να μείνουμε μαζί? Μαρία, μου κάνεις πρόταση να συγκατοικήσουμε? Εγώ? Εσύ μου την έκανες πρώτος. Εγώ? Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι να σου έχω κάνει τέτοια πρόταση. Μου έχεις κάνει, καλή με παρακαλούσες. Και τώρα που θα φύγει ο Πάρης για να μην μείνω μόνο μου στο σπίτι, λέω να συγκατοικήσουμε. Ξέρεις κάτι, κανονικά ούτε ο Πάρης και η Βέρα έπρεπε να φύγουν και να πάνε στο χωριό. Γιατί? Γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Πάρης θα συνεχίσει να γράφει τραγούδια και δεν θα πέσει με τα μούτρα στον ερώτα της Βέρας. Βίκτορα! Ναι ρε μαράκι μου, δεν το βλέπεις κι εσύ. Φου ο ίδιος το είπε. Θέλει, λέει, να απομονωθεί, θέλει να καθαρίσει το μυαλό του και θέλει να ζήσει όλα όσα δεν έζησε με την καινούργια του αγάπη. Πες μου τώρα, πότε θα βρει χρόνο να γράψει, ε? Και έτσι να είναι όπως το λες. Μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Μπορούμε να τους απαγορέψουμε να κάνουν αυτό που θέλουν? Όχι να τους απαγορεύσουμε, αλλά μπορούμε να πάμε να μείνουμε μαζί τους. Μα πού? Στο χωριό της Βέρας. Βίκτορα, μου λες να πάμε να μείνουμε μαζί τους? Εντάξει, εντάξει. Σούγκαρμο, από εδώ η κόρη μας, η Κυβέλη. Χαίρο πολύ. Γεια. Έχω έρθει στο σπίτι σας. Αλήθεια? Ναι, με το Τζίμι, το γιο της μακαρίτης σας, της μαγείρισσας που είχατε, της Χαρίκλειας. Μάλιστα. Τα είχαμε. Ο μεγάλος της έρωτας. Ναι, και τώρα είναι παντρεμένη με τον Πάρη. Τον αδελφό της Μαρίας που έχετε στο σπίτι. Μάλιστα. Η Σούγκαρ είναι η αιτία που ο Πάρης στάθηκε στα πόδια του και περπάτησε. Και τώρα κουβαλάει το παιδί του. Άλλα χωρίζουν. Το όχι, το σπίτι φαίνεται να έλκει τις περίεργες καταστάσεις. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ να τα πείτε. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ωπα, πάμε ένα λεπτό, πού πας εσύ? Ω, συγγνώμη, λάθος. Έλα, ορίστε. Τι έγινε, τι βρήκες? Έτσι νόμιζα, αλλά δυστυχώς. Τι εννοείς? Βρήκα μια κοπέλα με ένα παιδί στο δρόμο, αλλά δεν. Ρε Σέργιε, μήπως και την προηγούμενη φορά την μπέρδεψες με κάποιαν άλλη και τελικά δεν ήταν αυτή? Η Ρένα ήταν, είμαι σίγουρος. Την είδα καθαρά. Μακάρι, τι να πω. Και τώρα τι θα κάνεις, θα σκανάρεις την λακατάμια μέχρι να πέσει πάνω της? Μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν θες να σου στείλω μερικούς δικούς μου να σε βοηθήσουν? Αν είστε πολλοί, θα μπορείτε να καλύψετε μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να μπερδέψουμε κανέναν. Δεν θέλω να τραβήξουμε προσοχή. Τουλάχιστον να στείλω τον Λεωνίδα. Αυτός θα μπορεί να σε βοηθήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Άστο ρε, ωραίστη. Δεν θέλω κανένα. Θέλω να το κάνω μόνος μου, καλύτερα έτσι. Οκ. Εύχομαι να ξέρεις τι κάνεις. Λοιπόν, έχει τον νου στο κινητό σου. Θα σε ενημερώσω. Τι σκέφτεσαι? Ότι είμαι πολύ τυχερός που μπήκε στη ζωή μου. Εγώ είμαι πιο τυχερή. Όχι, εγώ είμαι πιο τυχερή. Εγώ είμαι πιο τυχερή. Εσύ έχεις όλες τις φαν σου. Όλα τα κοριτσάκια που τρέχουν από πίσω σου. Το όνειρο κάθε άντρα, δηλαδή. Το όνειρό μου τον τελευταίο καιρό είσαι εσύ. Μα γιατί? Εγώ ένα απλό κορίτσι είμαι. Μια καμαριέρα, ένα εργαζόμενο κορίτσι, τίποτα άλλο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί δεν καταλαβαίνω? Γιατί είσαι γνήσια, απλή, γλυκιά, όμορφη. Αλήθεια? Και απορώ πως δεν το είχα προσέξει τόσο καιρό. Αφού δεν συναντιόμασταν ποτέ. Εσύ εδώ, εγώ στο σπίτι. Δεν το περίμενα ποτέ πως θα ερωτευόμουν την κολλητή της αδερφής μου. Είδες, μερικές φορές αυτό που ψάχνουμε είναι ακριβώς δίπλα μου. Αν δεν εμφανιστείς, τάλος ένα τέτοιο αυτό θα λαμπαδιάσουμε. Μα γιατί, όταν έχετε τάσεις αυτοκτονίας δεν πάτε στο γιατρό? Εμένα και η μύτη μου να τρέχει, τρέχω στο γιατρό!
Μπορείς να το βουλώσεις. Όχι, δεν μπορώ να το βουλώσω. Γιατί έχω βαρεθεί πια με τους τρελούς εδώ πέρα. Βαρέθηκα. Θέλω να πω στο σπίτι μου για να κλειστώ μέσα για μια εβδομάδα. Μη στενοχωριέσαι, θα πας κάπου που δεν θα βγεις για αιώνες. Στο χωριό της Βέρας, γιατί φρικάρεις. Δεν είναι και τόσο μακριά. Ρε Βίκτορα, τότε το χωριό βρίσκεται στο νησί. Δεν πάει να πει ότι είναι και κοντά. Εντάξει, τι σημασία έχει τώρα. Ο αδερφός σου θα φύγει. Τι σε κρατάει στη Λευκοσία. Δεν ξέρω. Εδώ μεγάλωσα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ έζησα όλη μου τη ζωή. Εντάξει, okay. Σε καταλαβαίνω. Αλλά στο χωριό θα έχεις τον αδερφό σου, θα έχεις την κολλητή σου, θα έχεις τον άντρα σου. Τώρα γιατί με βάζεις σε αυτό το δίλημα, γιατί πρέπει να διαλέξω. Δεν γίνεται να μένουμε εδώ στο σπίτι μας και να πηγαίνουμε τα Σαββατοκύριακα να τους βλέπουμε. Το ίδιο είναι. Εκεί θα τους βλέπουμε κάθε μέρα. Θα έχεις εσύ την κολλητή σου και εγώ θα είμαι από πάνω στο κεφάλι του Πάρη για να τον πιέζω να γράψει. Να τον ζαλίζεις εννοείς. Δεν θα τον ζαλίζω. Απλά θα είμαι εκεί για να μην χαλάσει την καριέρα του. Και θα του κλείνω και περιόδιες, ε. Και μετά τι σημασία έχει που θα μένουμε αφού θα ταξιδεύουμε συνεχώς. Καλά θα το σκεφτώ. Και θα γυρίσουμε και όλη την Κύπρο και την Ελλάδα και την Ευρώπη και την Αμερική και την Αυστραλία. Ξέρω. Θα το σκεφτώ, είπα. Και τι θα κάνουμε, θα γίνουμε πολύ πλούσιοι και τότε θα σε παντρευτώ, το είπα. Βίκτορα, τραβλίζεις, είναι η ιδέα μου. Θα το σκεφτείς. Θα το σκεφτώ, αλλά μην ελπίζεις και πολύ, γιατί εμένα αυτό είναι το σπίτι μου. Εμένα, μαράκι μου, το σπίτι μου δεν είναι τα ντουβάρια. Το σπίτι μου είναι εκεί που είναι η καρδιά μου. Και η καρδιά μου είναι μαζί σου. Και η δική μου μαζί σου. Λοιπόν, για να ξεκινάμε, μίλα στον κόσμο. Και τι να τους πω, ε! Να αποφεύγουν τους τρελούς! Πες ό,τι σου λέω. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Ότι δεν θα ξανακάνω εκπομπή. Ορίστε! Πες γιατί το ανάβω. Ορκίζομαι ότι δεν θα ξανακάνω εκπομπή. Να παρασύρω ηλίθιες γυναίκες. Δεν λέγονται αυτά. Να παρασύρω ηλίθιες γυναίκες. Ότι θα μαζευτώ σπίτι μου να κάνω την νοικοκυρά. Εγώ. Λέγε. Ότι θα μαζευτώ σπίτι μου να κάνω την νοικοκυρά. Να κάνω και κανένα παιδάκι. Να κάνω και κανένα παιδάκι. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Αρχίζει να μ' αρέσει πολύ. Αν υποψιαστώ ότι όλο αυτό είναι στημένο. Να το ανάψω να δεις πόσο στημένο είναι. Όχι, δεν πειράζει. Και τέλος οι σύμβουλες. Και τέλος οι σύμβουλες. Και έτσι μείνανε τρεις. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Πολύ παράξενο, ε. Θυμάστε που αυτό το σπίτι ήταν όλο πάρτι και δεξιώσεις. Αν θυμάμαι, λέει. Μπορεί να γκρινιάζαμε που δουλεύαμε, αλλά γι' αυτά ζούσαμε. Εννοείται. Εμένα με ρωτάτε πάντως, γι' αυτό δεν μου αρέσουν τα μεγάλα σπίτια. Όταν δεν έχουν πολύ κόσμο μέσα, κοιτάξτε πώς φαίνονται, σαν στοιχειωμένα. Δεν έχεις άδικο. Εσένα? Εμένα τι? Σ' αρέσουν τα μεγάλα σπίτια? Όχι όλα. Και το συγκεκριμένο? Αυτό ναι, μου αρέσει. Έχω τόσες ωραίες αναμνήσεις. Πώς να το πω, το νιώθω σαν δικό μου. Μα είναι σαν να είναι δικό σου, απλώς δεν πληρώνεις τους λογαριασμούς. Σωστή. Τώρα υποθετικά μιλώντας, αν δεν δούλευες εδώ θα μπορούσες να ζήσεις, να ήταν δικό σου δηλαδή. Ναι, εύκολα.
πάντως δεν θα μπορούσα να ζήσω σε ένα τέτοιο σπίτι. Γιατί? Αυτά τα σπίτια είναι κάπως προκλητικά, ειδικά στις μέρες μας. Και λεφτά να είχα, δηλαδή δεν θα το έπαιρνα. Εγώ αν είχα τα λεφτά, θα το έπαιρνα. Τόσο πολύ σ' αρέσει. Ναι, στο είπα, το έχω αγαπήσει. Πλάκα-πλάκα που ξέρεις, μπορεί να το αποκτήσεις. Τι εννοείς? Εννοώ πως αν χωρίσουν τα αφεντικά, ο Ρέστης δεν θα μπορεί να ζει μόνος του μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Θα το πουλήσει. Πλάκα μου κάνεις, Άννα. Ξέρεις πόσα χρήματα θα ζητήσει για αυτό το σπίτι? Για να το αποκτήσω θα πρέπει να δουλέψω τουλάχιστον τρεις ζωές. Εντάξει, θα του ζητήσει να στο κάνει με δόσεις. Για σένα θα το κάνει, πιστεύω. Εντάξει, αφού το λες, θα του το προτείνω. Και τι θα κάνεις μόνος σου μέσα σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι, μου λες? Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι θα είμαι μόνος μου? Ω, Λεωνίδα, έχουμε κανένα κρυφό νταραβέρι και το κρύβουμε? Μπορεί. Τότε να μας το πεις, Λεωνίδα μου, να ξέρει και αυτό το δύσμυρο το κορίτσι να προχωρήσει με τη ζωή του, να κάνει κάτι άλλο. Η ομοιρία στο διαδικτυακό κανάλι της Νάντιας Νικολάου δεν έχει λήξει. Όλη νύχτα τους κρατάει ο Μύρους, ο εκβιαστής, ζητώντας τη γυναίκα του. Η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει γιατί η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Ότι θα μαγειρεύω, θα καθαρίζω, θα φροντίζω το σπίτι. Τα ακούτε αυτό, αχρηστές? Που μόνο γυμναστικές και δίαιτες κάνετε? Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, δεν είναι κακό. Σταμάτα, εσύ είσαι χαμένος από χέρι. Οι γυναίκες να ξαναγίνουν γυναίκες, να μας φροντίζουν. Πού είναι αυτή η χαμένη, Χριστέ μου, γιατί δεν τη βρίσκει ένας χριστιανός? Όλο το βράδυ το φάγαμε εδώ μέσα. Στάλο, εσύ είσαι μωρό μου. Έλα, έλα, έλα να δεις κάτι αστείο. Τι? Έλα, σου αρέσει πάρα πολύ. Έλα να δεις. Νομίζω ότι τώρα ξέρω τι δώρο θα τους πάρω. Ένα ζευγάρι του ασπίδι. Πρέπει να περάσει χάλια βράδυ, Μαρία, κοίτα. Κοίτα εδώ τι ζευγαράκι. Πολύ ταιριά αυτό το ζευγαράκι μου. Ό,τι πρέπει ο ένας για τον άλλο. Έλα, είναι ντροπή, πάμε πάνω. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Δεν γίνεται αυτός ο Ρήγας να μην έχει κόψει μια απόδειξη παροχής υπηρεσιών, να μην έχει κάνει μια ανάληψη από ATM, να μην έχει μερίδα στην εφορία. Είναι σαν να μην υπάρχει. Μπορεί να ζει στο εξωτερικό. Λες να κατευθύνει την απαγωγή από το εξωτερικό? Αν όχι, τότε σε ένα σκάφος και έρχεται σε επαφή μόνο με τους δικούς του. Πάντως δεν είναι μόνος του. Σίγουρα είναι και η Ρένα. Και σίγουρα αυτή έχει το παιδί. Αλλά κάθε φορά που την πλησιάζουμε, μας ξεφεύγει. Πόσοι ακόμα λες να είναι? Δεν ξέρω. Πάντως όσοι και να είναι, ξέρουν κάθε μας κίνηση. Δεν μου λες καν να τρώει κρεμμύδι. Τώρα να βάλω στο φαγητό ή δεν κάνει? Έγκυος είναι η γυναίκα, όχι άρρωστη. Εσύ όταν ήσουν έγκυος, ποιος σε φρόντιζε? Εγώ φρόντιζα μόνη μου τον εαυτό μου. Άλλωστε, μαμά, το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο είναι να είναι μια γυναίκα έγκυος. Ναι, το ξέρω. Χαίρομαι όμως πολύ που θα δω από κοντά αυτό το μωρό να γεννιέται. Αφού το εγγονάκι μου δεν το είδα. Δεν έχω διάθεση να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να την κάνουμε. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Ασχολήσου τώρα εσύ με τη μαγειρική της εγκυμονούσας. Μην μιλάς έτσι, είναι καλό κοριτσάκι. Δεν διαφωνώ ότι είναι καλό κοριτσάκι. Ο μπαμπάς που είναι? Του παρήγγειλε παγωτό λεμόνι, ιδιαίτερα. Ωραία. Ένα κουταλάκι θέλω. Άνοιξε το σιρτέρακι και πάρ' το. Ναι. Μπαμπά, δεν τα είσαι. Ναι. Άστο, το χαίρετε πολύ. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Σε μισή ώρα το φαγητό θα είναι έτοιμο. Λέω να πάρω τον πατέρα σου να πάμε στο τζίμι. Μπορείς, σε παρακαλώ, σε μισή ωρίτσα να της πας ένα πιάτο φαγητό? Ναι, εντάξει, θα πάθω κάτι με ένα πιάτο φαγητό. Ετοίμασέ το.
Έλα, φεύγω τώρα. Εσύ πού είσαι? Σου έφερα λίγο φαγητό. Ευχαριστώ πολύ. Να κάτσω? Ναι, φυσικά. Σε αυτό το δωμάτιο φιλοξενούσα μια φίλη μου που σπουδάζαμε μαζί στο Πανεπιστήμιο Τιρένα. Ωραία είναι να έχεις φίλες. Ναι. Ειδικά τη Ρένα. Πώς είσαι? Δεν αισθάνομαι κάτι. Αλλά ο γιατρός είπε ότι θα χάσω το παιδί αν σηκωθώ. Δεν το πιστεύω. Οι γιατροί για να το λένε όμως κάτι ξέρουν. Εγώ νομίζω ότι το αίμα το έχασα από τη στεναχώρια που πήρα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Τα μεγάλη στεναχώρια είναι σχετικό. Ξέρεις, υπάρχουν στεναχώρια που νομίζω δεν μετριούνται με τα κλασικά μέτρα. Σίγουρα, αλλά εγώ δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από όλα αυτά που μου συνέβησαν. Κάποιες φορές κάπως βάζουμε το χεράκι μας κι εμείς. Με κάποιο τρόπο. Είχα πάει να δω τον Τζίμι στο νοσοκομείο, αλλά ήρθαν οι γονείς σου και με μάζεψαν. Ο γιατρός είπε ακινησία. Για το μωρό. Δεν ξέρω ακόμη τι είναι, αλλά θέλω να είναι κοριτσάκι. Και θα το βγάλω Στέλλα. Σαν την καημένη τη μάνα μου. Θα είναι το αστεράκι μου. Και δεν θα έχω ανάγκη κανένα. Ξέρεις, δεν θα είναι το παιδί του έρωτα που λένε. Αλλά τι σημασία έχει. Ένα παιδάκι θα είναι. Ένα παιδάκι. Για να παιδί θέλει μόνο τη μαμά του. Μόνο τη μαμά. Όχι. Μην κλαις, μην κλαις. Δεν θα πάθει κάτι. Θα το φροντίσω με τη ζωή μου. Αχ, είσαι τόσο ευαίσθητη. Να το φροντίσεις με τη ζωή σου. Εντάξει, γεια. Κατερινά. Ναι. Συγγνώμη για αυτό που είπα χθες. Πήγα να κάνω μια πλάκα. Ναι, δεν σου βγήκε όμως. Απολογούμε αν σε έφερα σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν πειράζει. Μεγάλο παιδί είσαι. Μπορεί να λες ό,τι θες. Καλά, έτσι θα είσαι τώρα. Έλα, θα μου πεις τι σε πείραξε πραγματικά. Δεν κατάλαβες. Σε πείραξε που είπα στην Άννα ότι αν πάρω το σπίτι μπορεί να έχω και παρέα. Όχι, δεν με πείραξε. Αυτό ήτανε τελικά, ναι. Ναι, Λεωνίδα, αυτό ήτανε. Εγώ κάθομαι εδώ μέσα με όλα μου τα χαρτιά ανοιχτά και εσύ κάθεσαι και παίζεις παιχνίδια. Τι είναι αυτά? Δεν παίζω παιχνίδια, Κατερίνα. Αλλά? Υπάρχει κάποια άλλη στη ζωή σου? Αν υπάρχει, πες το, να το ξέρω. Ποιος θα μου το έλεγε πως θα έκανα εγώ τέτοιο πράγμα? Στο σπίτι μου, στον καναπέ το γονιό μου. Μια χαρά ο καναπές. Κι ας έχεις συνηθίσει το κρεβάτι, ε? Τι? Λέω, μια χαρά ο καναπές, μαλακός. Φιλαράκια. Όχι αυτό, το άλλο. Βίκτορα, πρέπει να σου πω κάτι. Ξέρω. Ήταν υπέροχο, ε? Όχι. Δηλαδή, ναι. Ήταν υπέροχο. Αλλά... Α, μαράκι μου. Δεν θέλω αλλά, δεν θέλω αλλά. Κάτσε ρε παιδάκι μου να σου πω πρώτα. Okay, πες. Δεν σου άρεσε? Μου άρεσε. Αλλά εγώ δεν... Τι δεν. Δεν έχω ξανακάνει. Μαράκι μου. Παρακαλώ. Είμαι ο πρώτος σου. Είσαι. Τι υπέροχο πλάσμα, είσαι εσύ, μαράκι μου. Δεν φρίκαρες. Γιατί να φρικάρω, που μου κάνεις το πιο σπάνιο δώρο? Κοριτσάκι μου εσύ. Όχι, Κατερίνα, δεν υπάρχει καμία άλλη. Καλά, εντάξει. Τι, δεν με πιστεύεις? Γιατί αν υπήρχε θα μου το έλεγες, ε. Φυσικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι είπα μέσα δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει ποτέ περίπτωση εγώ να αγοράσω αυτό το σπίτι και να μην το ξέρω? Δεν έχω αυτά τα λεφτά.
τότε να προσέχεις τι λες και να μην πετάς πράγματα για να κερδίζεις εντυπώσεις. Λεωνίδα, Κατερίνα, ελάτε γρήγορα. Λες να έχει πάθει κάτι κυβέλη. Πάμε. Στα τηλεφωνήματά σου. Ήσου με τον κόμενο. Πες μου πως δεν το κάνατε. Είσαι τόσο ηλίθιος. Τόσο ηλίθιος. Στάλο, με βρίσκεις και από πάνω. Θα το πω δημόσια. Με παρέσυρε η Νάντια Νικολάου και προσπάθησα να γίνω πιο γυναίκα για χάρη του άντρα μου. Ξεκίνησα γυμναστήριο, έφτιαξα μαλλί όμπρε και χθες που χάθηκα έβαζα βλεφαρίδες. Για χάρη σου, βλάκα. Βλάκα. Αλλά εσείς δεν θέλετε γυναίκες. Θέλετε βουβάγια στο στάβλο. Όχι, Στάλο μου, όχι. Για τις βλακίες που έκανες λοιπόν. Φεύγω από το σπίτι γιατί είσαι επικίνδυνος. Όχι. Μισό. Στάλο, άκουσε και εμένα, σε παρακαλώ, την γκουρού σου. Κοίταξε να δεις. Αυτός εδώ ο χαμένος είναι πραγματικά πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Το οποίο πράγμα αυτό είναι σπάνιο για παντρεμένο άνθρωπο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην το χωρίσεις, μ' ακούς? Γιατί κι άλλο να βρεις, τα ίδια θα σου κάνει. Λοιπόν, εσύ, άσε τα πιστόλια και τα εκρηκτικά και πήγαινε στο σπίτι σου. Καλά, ψεύτικα είναι. Στάλο, μου σώρχο, αγέλια ψηλά. Σεριέ, τρέξε. Τρέξε, έλα εδώ αμέσως. Γρήγορα. Έλα. Τι έγινε? Θα σου δείξω. Έγινε κάτι. Μπορείς να πας στο δωμάτιό σου, παρακαλώ. Πες. Τάφος χωρίς όνομα. Τι θέλουν να μου πούν? Εγώ αυτό το νεκροταφείο το ξέρω. Ναι, αλλά έπανε να μην ανακατευτείς. Τέλεια, ρε Κυβέλη, πάμε. Το παιδί, ε. Έκπληξη νιώσαμε κι εμείς. Το ερώτημα βέβαια είναι αμήλικτο. Αν όντως ο Ρήγας είναι νεκρός, τότε ποιος έχει απαγάγει τη μικρή? Τίποτα, κοιμόμουν πάνω στον καναπέ και ξύπνησα από φρικτό εφιάλτη. Τι εφιάλτη? Είδα στον ύπνο μου τη Χαρίκλια. Τι Χαρίκλια? Λεωνίδα, φοβάμαι ότι κάτι πάρα πολύ κακό θα συμβεί. Κανείς δεν αυτοκτονεί εξαιτίας κανενός. Αυτό της είπα κι εγώ. Πρέπει να το πιστέψεις, Κυβέλη. Ναι, αυτό πρέπει να τελειώνει εδώ. Για να δούμε τι γίνεται μετά. Σβήστε τον από ύποπτο. Το βρήκατε? Το βρήκαμε. Και είσαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτός? Σιγουρότατος. Διότι ο Ρήγας είναι σε ένα νεκροταφείο τώρα, εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι να λιώνεις για ένα τόσο τα πλασματάκι. Πώς είναι να είσαι έτοιμος να του χαρίσεις ακόμα και την καρδιά σου, τα πάντα. Να μην κρατήσεις τίποτα. Ξέρεις κάτι? Θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ να ζήσω αυτή την σχέση πατέρα με παιδί. Η μητέρα σου δεν θα ησύχαζε αν ήξερε ότι είσαι μαζί μου. Γιατί δεν το λες αυτό? Εγώ πιστεύω ότι από εκεί ψηλά που είναι μας βλέπει και μας καμαρώνει. Α, ναι, καλά, ναι. Μην τρελαίνεσαι, εντάξει, είσαι φορτισμένος από το νοσοκομείο ακόμη. Θα σου περάσει. Περάσει. Όπως σκότωσες αυτόν που αγαπούσες οτιδήποτε, έτσι θα σκοτώσεις κάποιον άλλον που αγαπάς εσύ. Και θα το κάνεις.
Αλλιώς θα πεθάνει η κόρη σου.